Λοιπόν, έχουμε πολλά. Εσύ έχεις πάρα πολλά εκεί. Άμα βλέπεις από το πλάνο το ανοιχτό, βλέπετε ότι μπροστά του έχει απλώσει το μισό τύπο σήμερα. Να σταχυολογήσουμε τα πιο σημαντικά όμως και να είναι και λίγο ευχάριστα αν γίνεται. Δεν ξέρω. Κοίτα να δεις, το ευχάριστο είναι ότι σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα επισήμως για τη δεύτερη, για να κινηθούν οι αιτήσεις για την επιδότηση στα καύσιμα. Εδώ μιλάμε για αρκετές χιλιάδες δικαιούχους, όπου τα ποσά είναι αυξημένα. Βέβαια, να πούμε ότι είναι για τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ο Ιούλιος έφυγε. Ο Ιούλιος έφυγε. Πρακτικά ναι. Τώρα μιλάμε. Άρα πάμε Αύγουστο. Έφυγε και έχει ενδιαφέρον να μάθουμε γιατί, τέλος πάντων, αφού έφυγε ο Ιούλιος, μάλλον γιατί από τον Ιούλιο δεν ξεκίνησε αυτή η πλατφόρμα. Την περιμέναμε συνεχώς προς το τέλος, μετά το δεύτερο 15η μέρο του Ιουλίου, θυμίζω, να ανοίξει. Φτάσαμε στις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου και τώρα ξεκίνησε με την έναρξη ουσιαστικά του Αυγούστου. Έχει ενδιαφέρον. Σου θυμίζω πάντως ότι και ο πρώτος κύκλος ήταν για Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, αλλά άνοιξε Μάιο. Άνοιξε Μάιο, ναι. Και τα χρήματα του πρώτου κύκλου χθες, όποιος τα έβαλε μέχρι χθες, χάθηκαν. Ναι. Άρα από τη στιγμή που τελείωσε πρακτικά χθες το Fuel Pass 1, άρα πάμε από σήμερα στο Fuel Pass 2. Νομίζω κάπως έτσι το έχουν σκεφτεί. Αν δούμε τώρα και με τη βοήθεια των καλεσμένων τα ποσά τα οποία δίδονται, θα καταλάβουμε ότι δεν είναι κάποια τεράστια ποσά, αλλά από την άλλη βέβαια είναι μια ενίσχυση για όλους όσους ξέρουμε ότι κάνουν μετακινήσεις και δεν έχουν δυνατότητα να προμηθευτούν. Είναι κάτι. Να καλημερίσουμε λοιπόν τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Καλημέρα σας. Καληγητή εργατικού δικαίου. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλε. Καλημέρα σας. Και τον κύριο Βαγγέλη Αμπελιώτη, ο οποίος είναι φοροτεχνικός. Καλημέρα και εσάς κύριε Αμπελιώτη. Καλημέρα. Στους φίλους εκεί, εύχομαι καλό καλοκαίρι, καλό μήνα σήμερα. Να είναι όλα καλά και ήσυχα, κύριε Αμπελιώτη και κύριε Μητρόπουλε. Μάλιστα. Και Σπύρο, αυτό νομίζω ότι θέλουμε όλοι. Κύριε Αμπελιώτη, να ξεκινήσω λίγο από εσάς, γιατί το ανέφερε τώρα ο Σπύρος, ο Φρεμεντίτης. Από σήμερα περιμένουμε το Fuel Pass 2. Να ανοίξει η πλατφόρμα δηλαδή για το Fuel Pass 2. Σήμερα μπαίνουν όσοι έχουν κατάληξη αφημί σε 0 και 1, κάθε μέρα. Αύριο το 2 και 3, 4 και 5, 6 και 7 και μετά το 6 μπορούν να μπουν όλα τα αφημί. Άρα λοιπόν οι 3 μήνες περιορίζονται σε 2. Το ανώτατο ποσό της επιδότησης 100 ευρώ, 180 λίτρα είναι σημαντικό. Άρα λοιπόν για 2 μήνες, αυτούς τους 2 μήνες, Αύγουστο-Σεπτέμβριο, γιατί περιορίστηκε σε 2 μήνες, είναι κάτι και εν όψη των διακοπών που αρχίζουν από σήμερα στην ουσία. Η μεγάλη έξοδος των διακοπών θα είναι μια ενισχυτική ένεση ρευστότητας για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι 3.100.000 άνθρωποι οι οποίοι θα λάβουν αυτή την επιδότηση. Έχουν διευρυνθεί αυτά τα κριτήρια, έτσι δεν είναι, σε σχέση με το Fuel Pass 1? Ναι, φτάνουν μέχρι 45.000 εισόδημα. Είναι το αρχικό, συν 3.000 για κάθε προστατευόμενο μέλος. Και το ανώτατο 45.000 εισόδημα. Είναι ένα πολύ μεγάλο οικογενειακό εισόδημα. Είναι οικογένεια με 4 παιδιά. Είναι οικογένεια με 4 παιδιά τα 45.000. Απλά να το πάμε σε μια κάρτα, δεν ξέρω αν μπορούμε να τη βλέπουμε παρά να συζητάμε αυτά. Ουσιαστικά αυτό που δείχνουμε είναι το χρόνο που αφορά αυτή η επιδότηση. Τον είπαμε και νωρίτερα, είναι ο Ιούλιος, Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος. Παρότι σήμερα 1η Αυγούστου εκκινείται το πρόγραμμα με τις αιτήσεις όσων πράγματι έχουν αυτά εδώ τα στοιχεία, δηλαδή το εισοδηματικό κριτήριο, μας έλεγε και ο Βαγγέλης Αμπελιώτης, το 30.000 το ατομικό εισόδημα, προς αυξημένο 3.000 ευρώ για κάθε μέλος. Άρα γι' αυτό σωστά λες ότι η οικογένεια φτάνει στο ανώτερο των 45.000 ευρώ. Ο άντρας και η γυναίκα, το ζευγάρι δηλαδή, είναι 33.000. Δηλαδή το κάθε μέλος συνήθως. Το αναφέρω αυτό, κύριε Αμπελιώτη, κύριε Μητρόπουλε και Σπύρο και Στέλλα, διότι συνήθως λέγαμε τα συν 3.000 για κάθε μέλος, είναι για κάθε παιδί. Είναι και για τον ή την σύζυγο συν 3.000 ευρώ, έτσι. Είναι το ατομικό 30, η σύζυγος 33 και για κάθε παιδί 3.000 ευρώ. Μέχρι 45. Με το ποσό 45. Τώρα. Και είναι 100 ευρώ, έτσι, το ανώτατο μπορεί να πάρει. Λαμβάνουν 15 ευρώ επιπλέον, ναι, αυτοί οι οποίοι θα λάβουν μέσω της ηλεκτρονικής κάρτας και όχι σε μετρητά, έτσι.
να δούμε λίγο στην υπηρετική Ελλάδα, την αμέσως επόμενη κάρτα, τα ποσά τα οποία ο Βαγγέλης Αμπελιώτης αναφέρει. Ακριβώς, είναι 80 από 45 για τα αυτοκίνητα και 60 από 35 για τις μηχανές. Στα νησιά είναι το κατοστάρικο που βλέπουν οι φίλοι τηλεθεατές, από 55 για τα αυτοκίνητα και 70 από 40 για τις μηχανές. Θυμίζουμε ότι έχουμε την τιμή 0,15 στην Αγγλία, έτσι που είναι αμετάβλητο αυτό, δεν έχει αλλάξει, για το πετρέλαιο κίνησης, για τον ντίζελ. Αυτό να πούμε ότι είναι συμπληρωματικό. Δηλαδή, κύριε Μπελιώτη, όποιος έχει αυτοκίνητο ντίζελ παίρνει και την επιδότηση στα 0,15 ευρώ. Δεν την παίρνει στην τσέπη του. Θα το δουλέψει στην Αγγλία κατευθείαν. Είναι μειωμένη τιμή. Αλλά παίρνει και το Fuel Pass 2. Ναι, ναι. Είναι συμπληρωματικό. Είναι συμπληρωματικό. Όπως αναφέρατε. Και επίσης θα πρέπει, γιατί ένα κριτήριο τώρα που μας το λέγανε τις τελευταίες μέρες, έχει να κάνει και με τη φορολογική δήλωση. Δηλαδή, θα πρέπει να κάνουμε φορολογική δήλωση. Αυτή που είναι τώρα για να πάρουμε το Fuel Pass. Πολύ σωστά, τα ξέρετε τα οικονομικά. Ναι, έχει υποχρέωση να έχει υποβάλει την φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2021, διότι τα εισοδηματικά κριτήρια είναι αυτά που θα δηλώσει φέτος. Άρα λοιπόν έχει υποχρέωση να έχει υποβάλει την φορολογική δήλωση και αναφέρουμε ότι οι φορολογικές δηλώσεις πήραν παράταση μέχρι 31 Αυγούστου. Έτσι. Ναι. Όμως, εάν πάει και κάνει την αίτηση, πρέπει να την έχει υποβάλει. Και επίσης, μια και λέμε για φορολογικές δηλώσεις, η παράταση έχει μέσα και την έκπτωση του 3%. Είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Πέρσι δεν είχε γίνει. Φέτος και αυτοί που δεν θα κάνουν δήλωση, που δεν έκαναν μέχρι 29 Ιουλίου και θα κάνουν 31 Αυγούστου, αν πληρώσουν εφάπαξ, θα έχουν την έκπτωση του 3%. Μόνο τα φυσικά πρόσωπα, όχι οι εταιρείες. Ναι, σωστά. Σωστά να κάνετε να πούμε κάτι λίγο για όσους σήμερα ξεκινήσουν για το Fuel Pass 2 να κάνουν τις αιτήσεις τους. Ότι το αφημί είναι το 1, 2, 3 ναι. για σήμερα. Και από αύριο είναι 4, 5, 6 και 7. Τετάρτη το 8, 9 και το 0. Και από την Πέμπτη ανοίγει σε όλους. Ναι. Έτσι, μέχρι τέλος του μήνα. Να το πούμε λίγο αυτό. Δεν είναι το 0 και 1 σήμερα. Όχι, όχι, όχι. Ένα, δύο, τρία. Να το πούμε αυτό, γιατί πολύ σωστά, Σπύρο, το αναφέρεις. Την Παρασκευή είχε βγει μια υπουργική απόφαση. Πολύ λίγο την Παρασκευή ανοίγει το Fuel Pass και ήταν άλλα. Ακριβώς, ήταν άλλα τελευταία ψηφία αφημί που θα άνοιγαν με βάση τον προγραμματισμό. Προχθές το βράδυ, μάλλον βγήκε μια δεύτερη υπουργική απόφαση που είναι αυτά ακριβώς που λέει ο Σπύρος. Άλλαξε δηλαδή ο τρόπος που θα ανοίξει η πλατφόρμα. Δεν είναι τίποτα αυτό. Λέμε και πάλι από την Πέμπτη ανοίγει σε όλους. Από την Πέμπτη ανοίγει σε όλους. Δευτέρα, 1, 2, 3. Ευχαριστώ που με διόρθωσε. Δεν είναι θέμα διόρθωση. Είναι αυτό που λέει την ενημέρωση, γιατί έχει γίνει μια παρανόηση. Ναι, Στέλλα, όχι, πρέπει να μαθαίνει την πραγματικότητα ο φορολογούμενος για να ξέρει τι θα κάνει. Προφανώς. Είχε βγει η πρώτη απόφαση με 0-1, τώρα όμως το σωστό είναι αυτό που λέτε, 1, 2, 3. Να ρωτήσω εγώ κάτι διευκρινιστικό. Στο σύστημα. Εάν μπεις σήμερα στην πλατφόρμα και το άφημί σου δεν είναι 1, 2, 3, είναι 5, ξέρω εγώ, τι γίνεται, σε πετάει, δεν μπορείς να το κάνεις? Όχι, πρέπει να μπουν αυτοί που είναι 1, 2, 3. Νομίζω ότι μετά από μερικές μέρες, όταν αρχίσει το 6, θα μπορούν να μπουν όλοι. Είναι όπως το αεροπλάνο, παιδί μου. Όταν σου λέει, ξέρω εγώ, προηγούνται αυτοί που έχουν πρώτες θέσεις. Ναι, τέλειος. Αν δεν έχεις 1, 2, 3, σήμερα δεν κάνεις τίποτα. Περιμένεις την Πέμπτη.